Πώς είσαι ένα channel, γύρισα σήμερα από το Γερμανό με πολλά δωράκια που μου έδωσαν με την, για την επιδότηση για την επιδότησή μου. Μαζί με το iPhone 4 πήρα και αυτά εδώ τα δώρα, τα οποία είναι μια θήκη για το iPhone 4, την οποία έχω ανοίξει από ό,τι βλέπετε και δεν είναι μέσα. Την έχω στο περασμένο στο αγαπημένο μου iPhone. Είναι μια μαύρη με τρύπες και μέσα έχουμε 4 Bluetooth Nokia. Την εδώ πέταμε. Εκτός αν έχει κάποια απόδειξη. Όχι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. 4 Bluetooth Nokia λοιπόν, παιδιά, για την επιδότησή μου. Ωραίο unbox. Ωραίο unbox θα γίνει. Ξεκινάω με αυτό εδώ, το οποίο πρέπει να γράφει τιμή. Είναι 19,90. Τα άλλα δεν γράφουν, αλλά είναι πιο ακριβά, γύρω στα 23 ευρώ νομίζω είναι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, Product Design Award. Πήρε βραβείο αυτό το προϊόν. AC3 και Nokia Compact Charger. Δεν έχω φέρει και ένα φορτιστή Nokia, να δούμε αν θα είναι ο ίδιος, γιατί τα Bluetooth δεν έχουν ίδιους φορτιστές. Εδώ λοιπόν η ταινία είναι σφραγισμένο. Πολύ καλά. Από εδώ ανοίγει. Okay. Ωραίο design σαν κουτάκι. Έτσι είναι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι από κάτω διαφανές και από πάνω άσπρο. Και ανοίγει έτσι. Πάρα πολύ ωραία ανοίγει. Πρώτα φυσικά θα δούμε το Bluetooth. Είναι εκπληκτικό. Και ξεκουμπώνει αυτό. Κανονική ζελατίνα, όχι αυτό κολλητάκι, το βγάζεις και τελείωσε. Έχουμε κανονικότατη ζελατίνα εδώ. Μόνο που δεν ξέρω πως βγαίνει. Έβγαλα μαζί και το ακουστικό, ok. Πάρα πολύ ωραία, ωραίο το ακουστικό Bluetooth. Όχι, τι είναι αυτό. Όχι, έλεος δηλαδή, παιδιά. Έβγαλε κόλληση ζελατίνα πάνω. Απίστευτο. Απίστευτο. Okay, θα το σκουπίσω μετά. Αυτό εδώ βγαίνει και το βάζεις στο αυτί σου. Έτσι το κουμπώνεις απάνω στο αυτί. Το βάζεις και στέκεται, ξέρω εγώ. Και αυτό εδώ για αν δεν σ' αρέσει στο αυτί, στέκεται μια χαρά, υπέροχα. Εγώ το έχω βάλει τώρα στο αυτί μου, στέκεται μια χαρά. Θέλει λίγο να εξοικειωθείς μαζί με το πλαστικό αυτό, αλλά οκ.
Δεν πειράζει. Καλά, μιλάμε. Η ζελατίνα όντως έχει κόλλα. Κολλάει πάνω στο χέρι μου. Okay. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε φορτιστή Nokia για το Bluetooth. Nokia φορτιστή κανονικά. Δεν είναι σαν το κανονικό το φορτιστή του Bluetooth που έχω. Ψάχνω τώρα εδώ πέρα. Μήπως τον έχω κανονικά. Όχι, δεν τον έχω. Πάρα πολύ ωραία. Κανονικός φορτιστής Nokia. Άμα έχετε και κινητό Nokia, σας είναι και πιο... Παίρνετε και ένα φορτιστή, ας πούμε, εκεί που είναι να δώσετε 17 ευρώ για το φορτιστή. Δίνετε 20 στο Γερμανό και παίρνετε κανονικό φορτιστή και Nokia, εάν έχετε ανάγκη από φορτιστή. Αλλά και Bluetooth μαζί, δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω κιόλας και σε κανονικό Nokia κινητό και θα με βρείτε ή στο Facebook ή μπορείτε να σχολιάσετε και κάτω από το βίντεο να σας πω εάν φορτίζει. Κανονικός λοιπόν φορτιστής του Nokia. Και εδώ πέρα έχουμε οδηγίες χρήσης, πληροφορίες ασφάλειας λέει. Μπορεί, μου λέει εδώ πέρα στα χαρτιά, ότι μπορούν να απέχουν και 10 μέτρα κινητό με Bluetooth. Δηλαδή, μπορεί εγώ να είμαι στο σαλόνι και να το έχω στο δωμάτιό μου το κινητό. Να είμαι στο σαλόνι με το Bluetooth και να μιλήσω εκεί. Και οδηγίες χρήσης. Έτσι, manual κανονικά. Τα πάντα μας τα δείχνει όλα. Έχει και λαμπάκι το Bluetooth, καλό για να μας δείχνει τις ενδείξεις, πότε πρέπει να συνδεθεί, πότε δεν έχει μπαταρία, πότε έχει φορτίσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μέσα όλα. Και συνεχίζω με άλλο Bluetooth, το οποίο είναι αυτό που μου αρέσει εμένα και θα κρατήσω. Τώρα θα δώσω σε φίλους μου, συγγενείς μου κτλ. Είναι αυτό εδώ το Bluetooth, το οποίο στην ουσία μοιάζει πολύ με αυτό εδώ. Έτσι. Λίγο το ότι το Nokia αυτό το γράφει απάνω, ενώ αυτό κάτω. Να μας ενδιαφέρουν αυτά. Είναι το AC. Α, όχι. AC3 είναι ο φορτιστής και αυτό εδώ είναι το Nokia BH105 BT, αυτό που κάναμε Bluetooth, που κάναμε unboxing μέχρι, που κάναμε unboxing πριν λίγο. BH106 είναι αυτό. BH105 το άλλο. BH106 το πιο καινούργιο μοντέλο αυτό. Πολύ ωραία και αυτό σφραγισμένο. Μπορείτε να διακρίνετε την ταινία. Δεν μπορείτε. Nothing. Οκ. Εντελώς σφραγισμένο, ακούστηκε και ο ήχος. Και αυτό είναι δύσκολο το κουτί του. Πρέπει να έχεις νύχη για να το ανοίξεις. Okay. We recycle. Ανακυκλώνουμε. Αυτό το κουτί. Και αυτό στην ίδια συσκευασία με το δικό του φορτιστή. Φυσικά. Πάμε και να το ανοίξω, να το ανοίξουμε. Αυτό μου αρέσει.
ευθύνες τώρα. Α, πάρα πολύ ωραία. Με έχει τρελάνει αυτό το Bluetooth από την στιγμή που το είδα. Κάνει ένα φανταστικό, έχει μια φανταστική δυνατότητα. Αυτό εδώ δεν αφήνει κόλλες, από ό,τι βλέπω, ναι. Έχει μια φανταστική λοιπόν δυνατότητα αυτό το Bluetooth. Να ήξερα τώρα. Πώς είναι, οκ. Θέλω να μας θέσει και ο χρόνος. Αυτό έχει πιο πολλές ζελατίνες. Και στο ακουστικό. Και κοιτάξτε τώρα τη δυνατότητά του. Έτσι, για να μην μας φεύγει το... Αυτό θέλει ψαλίδι μου φαίνεται. Το κουμπώνουμε λοιπόν στην μπλούζα. Έχουμε και το ακουστικό στο αυτί μας και άμα δεν θέλουμε να το έχουμε στο αυτί για να μην μας... κουράζει με ό,τι και αν κάνει, είτε βαράει, είτε χτυπάει ήχους, είτε οτιδήποτε κάνει λοιπόν. Το βάζουμε, το κουμπώνουμε στο ακουστικό και είμαστε ready. Τέλος. Το κουμπώνουμε εδώ. Εδώ που μπαίνει και ο φορτιστής. Και όλα εύκολα και απλά. Θα ανοίξω και το καλωδιάκι. Να το χρησιμοποιήσω λίγο και στο Wildfire. Αφού δεν έχω iPhone εδώ. Κοιτάξτε, είναι αρκετά μεγάλο το καλώδιο. Έτσι, και είναι και αυτό εδώ το βίσμα του φορτιστή. Το κουμπώνεις και έτοιμο. Αυτό και ο φορτιστής εδώ, κανονικότατα. Κανονικό βίσμα. Νομίζω, ναι, κανονικό βίσμα Nokia. Ωραία. Και εδώ πάλι δικά του χαρτιά, δικές του συσκευασίες. Να διαβάσουμε κάποιο χαρακτηριστικό του. Τις μπαταρίες και το φορτιστή. Εννοείται ότι θα το φορτίσω λίγο πιο πολύ. Δεν ξέρω κι αν χρειάζεται. Θα του φορτίσω λίγο πιο πολύ τις δύο πρώτες φορές, 8 ώρες νομίζω, κάπου εκεί, δεν ξέρω, θα διαβάσω οδηγίες, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Αν και Bluetooth είδατε ότι καθυστέρησα πολύ. Και εδώ οι ίδιες οι πληροφορίες, βάζουμε και κωδικό, οι ίδιες πληροφορίες. Με διαφορετικά σχέδια φυσικά. Για το Bluetooth. Αυτά που είχε ένα channel. Στο όριο του χρόνου. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Bye bye.